1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Νικητής στον πρώτο γύρο των έσω κομματικών εκλογών στο Κίνημα Αλλαγής ο Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό 37,03% και στην δεύτερη θέση ο Γιώργος Παπανδρέου με 27,79%. Μέχρι αύριο αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης του Ανδρέα Λοβέρδου για το ποιον θα στηρίξει στο δεύτερο γύρο. Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, οι περιφέρειες στις οποίες συγκέντρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μεγάλο ποσοστά. Η Δημοκρατική Παράταξη επιστρέφει, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει, δήλωσε ο ίδιος και δεσμεύθηκε ότι θα τηρήσει την εντολή της βάσης για αυτονομία, ενότητα και ανανέωση. Δύναμή μου είναι η βάση της παράταξης, πρόσθεσε και ευχαρίστησε τους συνυποψηφίους του για τον πολιτισμένο αγώνα, καθώς και τους 270.000 πολίτες που ψήφισαν. Την άλλη Κυριακή, όσοι μας τίμησαν με την συμμετοχή τους, θα αποφασίσουν για την τύχη, την πορεία και για το μέλλον της παράταξης. Θα αποφασίσουν για την ταυτότητα και την προοδευτική πορεία του κινήματος, δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου και ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Συνεχίζω δυνατά, με σεμνότητα και ενότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και ανοίξαμε νέους δρόμους για να πάμε μπροστά. Η εμπιστοσύνη σας, εκτός από τιμή, είναι και ευθύνη, δήλωσε ο Παύλος Χριστίδης. Νίκη της Δημοκρατίας, νίκη του κινήματος αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, η αναγέννηση της παράταξης είναι στα χέρια μας. Δικαίωση για όλους όσοι μιλήσαμε πολιτικά και δουλέψαμε για τη μεγάλη δυνατή συμμετοχή, δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος. Ξεκινά από σήμερα 6 Δεκεμβρίου η διανομή αυτοδιαγνωστικών τεστ, self-test σε όλους τους πολίτες με στόχο την καλύτερη δυνατή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού την περίοδο των εορτών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 6 με 12 Δωδεκάτου όλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα self-test από τα φαρμακεία της χώρας. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3 με 7 πρώτου 2022. Αν και το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, καλούνται όλοι οι πολίτες να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο έως τις 12 Δωδεκάτου, ώστε να περιοριστεί το υλικό φορτίο και η κυκλοφορία του ιού εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Σημαντική αύξηση σημειώνεται σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΗ στον αριθμό διασωληνωμένων, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 700, προκαλώντας ασφυκτική πίεση στις δομές του ΕΣΥ. Την ίδια στιγμή, στη βάση των στοιχείων του ΕΟΔΗ, ο νομός Ηρακλείου συγκαταλέγεται στην τρίτη θέση σε αριθμό κρουσμάτων, με τους ειδικούς να χτυπούν το καμπανάκι κινδύνου. Στη μετάλλαξη όμικρον οφείλεται η μόλυνση των δύο Ελλήνων που έφτασαν από την Νότια Αφρική και βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Συνολικά στην χώρα μας τα κρούσματα από την όμικρον ανέρχονται σε 3. 226 ήταν τα κρούσματα χθες στην Κρήτη από τα 3.526 που εντοπίστηκαν πανελλαδικά. 147 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 26 σε Λασίθη, 24 σε Ρέθυμνο και 29 στα Χανιά. 78χρονος έχασε τη ζωή του με κορονοϊό σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων. Έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και δεν είχε εμβολιαστεί. Αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται σε ό,τι αφορά τα ραντεβού εμβολιασμών τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πυρακάκη. Ενδεικτικά κλείστηκαν περίπου 557.000 ραντεβού τρίτης δόσης και 44.000 ραντεβού πρώτης δόσης από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Ως προς τους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών, από την περασμένη Τρίτη που ανακοινώθηκε το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού, έχουν κλειστεί 55.400 ραντεβού πρώτης δόσης. Την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στην ηλικιακή ομάδα από 50 έως 59 ετών, καθώς έχει διαπιστωθεί πως είναι η ομάδα στην οποία μπορεί να αυξηθεί η νοσηρότητα, είναι ένα από τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονται οι ειδικοί. Οι πληροφορίες μάλιστα θέλουν το σενάριο αυτό να εφαρμόζεται άμεσα στη χώρα. Μόλις ένας στους 15 έχει πλήρη ανοσία στην Αφρική, σύμφωνα με έκδοση Ιδρύματος εξαιτίας εμβολιαστικών διακρίσεων. Μόνο 5 από τις 54 χώρες της Αφρικής βρίσκονται σε καλό δρόμο για να πετύχουν το στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να εμβολιάσουν πλήρως κατά της COVID-19 το 40% του πληθυσμού τους έως το τέλος του 2021. Ο νέος κορονοϊός θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά το πιθανότερο είναι λόγω της ανοσίας, μέσω νόσησης ή εμβολιασμών να βλέπουμε όλο ένα και λιγότερες λοιμώξεις, επισημαίνουν επιστήμονες και σημειώνουν ότι διανύουμε μια περίοδο όπου κάθε λίγους μήνες θα εμφανίζεται ένα νέο στέλεχος του SARS-CoV-2.
Συνταγματική με 20 ψήφους υπέρ και 5 κατά. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε την περικοπή ολόκληρου του μισθού και της ασφάλισης των ανεμβολιαστών που δεν αφορά τελικά μόνο στους υγειονομικούς. Ο καθηγητής, συνήγορος των υγειονομικών, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, είπε στον 984 προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης ότι η γραμμή τους δεν ήταν κατά του εμβολιασμού αλλά κατά της τιμωρητικής απόφασης στήρησης του συνόλου του μισθού τους, όπως και της ασφαλιστικής συνταξιοδοτικής κάλυψής τους. Ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη απόφαση στην Ευρώπη που νομιμοποιεί τα τιμωρητικά μέτρα, καθώς και ότι η Ολομέλεια διδέχθηκε την αρχή της αναλογικότητας και την υπιότερη τιμωρία με μικρότερη περικοπή μισθού. Ο καθηγητής έφερε για μάλιστα και το παράδειγμα μάνας με 11 παιδιά που δεν μπορεί να εμβολιαστεί, τα προβλήματα βιοπορισμού που έχει η οικογένεια και σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς πρόκειται για απόφαση που αφορά στο σύνολο του πληθυσμού. Κάτω από τις ρόδες του τρακτέρ του άφησε την τελευταία του πνοή ο 88χρονος άνδρας στα Ίνια του Δήμου Γόρτινας. Επέστρεφε από το λιωμάζωμα με το τρακτέρ φορτωμένο με τσουβάλια με λεόκαρπο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το μηχάνημα αναποδογύρισε και τον εγκλώβησε έξω από την εκκλησία του χωριού. Συνεγερμό στις αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο και στο Μυλοπόταμο μετά από θερμό επεισόδιο που σημειώθηκε στο Πάνορμο χθες Κυριακή 5 του μήνα με φόντο μία δολοφονία που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Ο γιος 47χρονης που δολοφονήθηκε από 49χρονο συγχωριανό της φέρεται εν λογομάχη σε έντονα με το γιο του φερόμενου ως δράστη στην περιοχή του Ρουμελί. Οι άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και στη συνέχεια ο γιος της 47χρονης μετέβη στο Πάνορμο έξω από το σπίτι του γιου του φερόμενου ως δράστη κρατώντας όπλο και άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας άσφαιρα φυσίγγια. Άνδρες της Ελλάς βρίσκονται επιποδός για την αποφυγή τυχόν νέου επεισοδίου. Έπνιξε τη σύζυγό του με τα χέρια του 40χρονος άνδρας στη Λακωνία. Υπήκος Αλβανίας ο 40χρονος τηλεφώνησε αργά χθες το βράδυ, Κυριακή 5 του Δεκέμβρη, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και ανέφερε ότι σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, επίσης από την Αλβανία. Με μικρή διαφορά ψήφων μεταξύ των δύο μονομάχων και με το ενδιαφέρον του δικηγορικού σώματος να αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερο και κατά τη δεύτερη Κυριακή εκλέχθηκε χθες στη θέση του νέου Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο Νίκος Λογοθέτης, συγκεντρώνοντας 304 ψήφους έναντι 273 της Κατερίνας Κοσμαδάκη. Η μάχη στο Ηράκλειο ήταν πολύ σκληρή και η κυρία Κοσμαδάκη πολύ δυνατή, καθώς αύξησε από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη τη δύναμή της κατά 50%, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε αναμετρήσεις. Το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 12 του Δεκέμβρη αντίστοιχα θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Συμβούλια Μεταθέσεων, Αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, Συλλογικά Όργανα. Οι κάλπες θα στηθούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου το Σάββατο 11 του Δεκέμβρη, στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων όπως και στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου την Κυριακή 12 του μήνα. Ο Γολγοθάς για τους σεισμόπληκτους στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, η παροχή βοήθειας από την πολιτεία σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ανέργους, καθώς μπλεγμένες αρμοδιότητες, υπηρεσίες, υπουργεία, γραφεία, τους στερούν την δυνατότητα να προχωρήσουν γρήγορα στην αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να προχωρήσουν τη ζωή τους. Αν ποντάρουν στην κούραση και στην απελπισία μας, δεν θα τα καταφέρουν, καθώς θα επιμείνουμε μέχρι τέλους. Θα κρατήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν τόσο το καλύτερο, λένε στον 984 οι Ηλίας Μπαγιορούκης και Μάρκος Κοκολάκης από το Αργαλοχώρι. Με ένα οδικό χάρτη πολιτεία θα διευκόλυνε τους πληγέντες. Με πολιτική απόφαση μπορεί να πλουστεύσει τις διαδικασίες και να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημειώνει ο Παύλος Μπαριτάκης. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στην περιοχή ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, όπως ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης είπε στον 984. Ο ίδιος ανέφερε πως και οι προτάσεις του περί πρόσθετων μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και τους εργαζόμενους σε αυτές, που εισηγήθηκε ως αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, πως ήδη βρίσκονται στα χέρια των στελεχών των αρμόδιων υπουργείων.
Το ύψος των ανταποδοτικών δημοτικών τελών για το 2022 καλείται να αποφασίσει εξ αναβολής σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ενώ στο τραπέζι έχουν πέσει εδώ και ημέρες δύο εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής που προτείνει σημαντικές αυξήσεις και της αντιπολίτευσης που αντιπροτείνει πολύ μικρότερες λόγω και της διαφορετικής προσέγγισης στο θέμα της επιβολής του πολυσυζητημένου τέλους σταφής απορριμμάτων. Στην τελική φάση σήμερα, 6 του Δεκέμβρη, η διαδικασία της αξιολόγησης προσφορών για την παραχώρηση φυλέτου στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο της αξιοποίησης της τεράστιας έκτασης. Σήμερα έχει προγραμματιστεί από το ΤΑΙΠΕΔΟ ηλεκτρονικός πληστηριασμός, στον οποίο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν δύο υποψήφιοι επενδυτές. Προγράμματα ύψους άνω των 3,5 δις ευρώ τρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, χωρίς σε αυτά να υπολογιστεί το μεγαλεπίβολο πρόγραμμα Ίδωρ 2.0, το οποίο από μόνο του θα χρηματοδοτήσει άμεσα έργα 1,6 δις ευρώ. Προγράμματα που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε πρόκειται να ενεργοποιηθούν άμεσα, ορισμένα εξ αυτών και εντός του μηνός, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους αγρότες να τα χρησιμοποιήσουν και να περάσουν από το επίπεδο της απλής διαχείρισης και παραγωγής στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται ο έλεγχος όλων όσων έλαβαν την κρατική ενίσχυση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τηρήσει την ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας. Συζητήσεις με σκοπό να δοθεί παράταση ενός μήνα στους δικαιούχους των 7 κύκλων της επιστρεπτέας, προκειμένου να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα αποπληρώσουν το κρατικό δάνειο που έλαβαν, γίνονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Αύξηση 13,4% εμφάνισε το ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο σε αιτήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Την εκταμείευση 767 εκατομμυρίων ευρώ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους αναμένεται να εξετάσει μεταξύ άλλων το Eurogroup που συνεδριάζει το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα ενημερωθούν για τη 12η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Η Επιτροπή αξιολογεί θετικά τις ελληνικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και σε αυτή τη βάση οι Υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να ανάψουν το πράσινο φως για την εκταμείευση των 767 εκατομμυρίων ευρώ. Το Eurogroup θα εξετάσει το δημοσιονομικό προσανατολισμό για την Ευρωζώνη το 2022 επίσης, με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής κατά την έναρξη της δημοσιονομικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2022. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και Πρόεδρος του Τρίτου Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Παναγιώτης Ευστρατίου μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση ναρκωτικών που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Χιλιάδες στα νοικοκυριά στη Μεγάλη Βρετανία που παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εδώ και 10 ημέρες από την επέλαση της κακοκαιρίας, και ενώ ήδη έρχεται στα βρετανικά νησιά νέο κύμα που απειλεί να βυθίσει περισσότερο περιοχές στον σκοτάδι. Το 1 στα 8 παιδιά στον κόσμο, πάνω από 300 εκατομμύρια, ζει σε εμπόλεμη ζώνη και δέχεται να στρατολογηθεί εξαναγκαστικά, προειδοποιεί μη κυβερνητική οργάνωση Σώστε τα Παιδιά, απευθύνοντας έκκληση να διευρυνθεί η πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση, κάτι που θεωρεί πως έχει κέρια σημασία για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Συμφωνία για τη συμμετοχή του Αλβανικού Κόμματος Εναλλακτική στον κυβερνητικό συνασπισμό της Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός της χώρας Ζόρα Ζάεφ και ο Αρχηγός της Εναλλακτικής Αφρίμ Γκάση. Ένα φάρμακο που χορηγείται σε διαβητικούς, έχει ευεργετικές συνέπειες και για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων σε πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Super League έχουν Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης 4-1, Βόλος Πανετολικός 1-2, Όφι Ολυμπιακός 1-3, Ιωνικός ΠΑΟΚ 3-0, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Αστέρας Τρίπολης 1-0. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 32 ετών άφησε χθες ο Στέφαν Γέλοβατς, λίγες ημέρες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ΑΕΚ 14/10. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και συνεχεία διακομίστηκε στην Σερβία, όπου και κατέληξε σκορπώντας τη θλίψη στο χώρο του αθλητισμού. Ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο η αναμέτρηση με τον Verstappen για τον τελικό νικητή θα δοθεί στον αγώνα που θα γίνει στο Αμπου Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα. 9.84. Ο καιρός.
Νεφελώδης ο καιρός σήμερα, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 5 έως 7 μποφόρ έως τους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία κατά τόπους στο νησί. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. 984. Καλές γιορτές.